Επαναπιστρέφουμε εδώ στο Μανώλη Κωστίδη. Έχουμε πραγματικά έναν Τούρκο πρόεδρο ο οποίος έχει απασφαλίσει σε όλα τα επίπεδα με ένα λόγο παραλυρματικό εναντίον των πάντων. Καλά είπε ο Μανώλης. Στην πραγματικότητα λέει δεν ανήκουμε στη Δύση. Και τώρα διαπραγματεύεται. Παίζει τα αρέστα του. Παίζει πάντως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι τραβώντας το σκηνή μέχρι εκεί, μέχρι την τηλεπτή γραμμή του να σπάσει. Ναι. Εκεί είμαστε τώρα, Μανώλη. Έχω την εντύπωση με αυτά που μας λες σήμερα. Ναι, ενδεχομένως να παγώσει η εικόνα μου, όπως βλέπω το σήμα μου, δεν είναι πολύ καλό. Να ακούτε τον ήχο μου από μακριά. Σ' ακούμε, Μανώλη. Ναι, ναι, πράγματι, είναι ένας λόγος πολύ σκληρός. Και όταν λέει για τον Πούτιν ότι είναι πολύ καλός ηγέτης και έντιμος, και για τον Μακρόν λέει ότι του είπα του Μακρόν πως πρέπει να οριμάσει, δεν έχει την ικανότητα να είναι πρόεδρος της Γαλλίας. Έτσι είπε στον Μακρόν. Συνάπτει σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή συναντήθηκε με τις προάλλες και του είπε: είσαι ανίκανος για ηγέτης. Και ο Μακρόν του είπε: ευχαριστώ πολύ. Ή δεν τον πέταξε έξω. Πρέπει να οριμάσει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να το δέχτηκε αυτό ο Μακρόν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το έχει πει. Συνάπτει σχέση με την Ελλάδα, αγνοεί την Τουρκία, δεν είναι έντιμος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Δηλαδή, προσέξτε. Α, γι' αυτό να οριμάσει. Δεν είναι έντιμος. Σε αυτό το επίπεδο να οριμάσει. Να οριμάσει όπως νομίζει ο Τούρκος πρόεδρος. Και ο Πούτιν, προσέξτε, ο Μακρόν είναι ανέντιμος, ο Πούτιν είναι έντιμος και σωστός συνομιλητής. Συνάπτει σχέση με την Ελλάδα, ενοχλημένος από την στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Δεν είναι έντιμος, δηλώνει χαρακτηριστικά. Προσέξτε πόσο έχει ενοχλήσει αυτή η συμφωνία με τη Γαλλία, την Τουρκία, για να καταλάβετε. Και σε αυτά νομίζω μπορούμε να το δούμε, αν θέλετε, αυτή τη δήλωσή του, για να καταλάβουμε και τον τρόπο που τα λέει. Και μάλιστα λέει ότι θα μας ακούσουν από τη Γαλλία, τώρα μπορεί να με δείτε κιόλας μάλλον. Θα μας ακούσουν από τη Γαλλία και θα μεταφερθούν αυτά τα λόγια, μου λέει, προς τον, δηλαδή, για όσα έχω πει για τον Μακρόν, δεν τον ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, λέει, μακάρι να μεταφερθούν και να τα ακούσει ο Μακρόν. Τώρα, πραγματικά, οτιδήποτε λέγεται την άκρη του κόσμου στην άλλη, μεταφέρεται Μανώλη αστραπία. Τι θα πει να μεταφερθεί. Γι' αυτό δεν το είπε. Αλλά ξέρετε, το να λες, βέβαια, το να λες στον πρόεδρο της Γαλλίας ότι είναι ανίκανος να κυβερνά τη Γαλλία. Και ανέντιμος. Ότι δεν έχει οριμάσει. Ότι το έχει πει. Δεν τον έλεγε σχιζοφρενή, ρε Μανώλη. Πώς τον έλεγε. Στην προηγούμενη κρίση, ναι. Υποτίθεται ότι τα είχαν βρει κάπως. Δηλαδή είχαν κάπως συνεννοηθεί. Συνάπτει σχέση με την Ελλάδα, ιδιαίτερη σχέση, αγνοώντας την Τουρκία αυτή η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Και βεβαίως ενοχλούν και τα Ραφάλ, να το λέμε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η στρατιωτική συνεργασία, είναι και τα Ραφάλ. Και γι' αυτό το λόγο, προσέξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κακές. Δηλαδή δεν μας δίνουν το F-16. Ο Μακρόν ανέντιμος και ανίκανος. Η Αγία Σοφιά τζαμί, εγώ είμαι ο νέος πορθητής. Και ο Πούτιν ο καλύτερος άνθρωπος που θα σώσει την Ορθοδοξία. Έφτιαξε την εικόνα όλες. Ας δούμε. Ας δούμε τις δηλώσεις. Για πάμε, Μανώλη. Φράνσανον başındaki zat, inanın, o devletin başında olma müktesebatına sahip değil. Dürüst değil. Açık konuşuyorum. Yani şu anda bizim bu konuştuklarımızın hepsi oraya varacak. Ama dürüst değil. Akdeniz'de üstelik bu Yunanistan'la olan ilişkilerde maalesef Türkiye'yi görmemezlikten gelip onlarla farklı ilişkilere giriyorlar. Ve kendisine benim özel, benim dünyamda kalsın söylediğim çok farklı ifadeler var. Bir insan kendini olgunlaştıracak, oluşacak vesaire. Bakın şu anda parlamentoda kendi itibarını kaybetti. Sadece işte başkanlık görevinde kaldı. Ama Fransa devamlı itibar kaybediyor. Αναφέρεται και στο αποτέλεσμα των εκλογών, Μανώλη. Ναι, ναι. Κοίταξε, ευτυχώς που είδε ο κύριος Ερντογάν και βγάζει όλο αυτό το θυμό και τον εκτιμισμό για τις συμμαχίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα και μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι, γιατί εδώ η μισή δεν το υπολογίζουμε αυτό. Ναι, δεν το μετράμε. Άλλοι δεν το ψήφισαν. Έτσι. Αυτές τις συμφωνίες που έκανε η Ελλάδα από τις κατηγορίες του Τούρκος πρόεδρος. Στην Ελλάδα κάποια κόμματα δεν τις ψήφισαν. Ναι, ναι. Ο Τούρκος πρόεδρος βγάζει, έχει αφηνιάσει με αυτές τις συμφωνίες. Ναι, ναι, όχι, όχι, σου λέει. Εμείς εδώ. Μάλιστα. Στη μιζέρια μας.